ασύλληπτες οι διαστάσεις της τραγωδίας με το πλέον πολύ νεκρό ναυάγιο με μετανάστες στο Αιγαίο. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί τα σκάφη του λιμενικού ξεφόρτωναν τις ορούς των 78 έως τώρα θυμάτων που έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλου, προκειμένου να μπουν σε φορτηγό ψυγείο και να μεταφερθούν στο σχιστό του Κορυδαλού για νεκροψία και ταυτοποίηση. Έρθει κάποιοι νεκροί, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καράβι στρατιωτικό που είναι απ' έξω από το λιμάνι μας και έχει πάει μία λάντζα εκεί με ιατροδικαστές και κάνει κάποιες εξετάσεις στους νεκρούς. Children, young men, women. 77 από τα θύματα είναι άνδρες και μία γυναίκα. Οι λιγοστοί διασωθέντες, 104 άνδρες σε κατάσταση σοκ, δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Πώς από τη μία στιγμή στην άλλη, γυναίκες, παιδιά και εκατοντάδες άλλοι δικοί τους άνθρωποι χάθηκαν στο βυθό της θάλασσας μαζί με το σάπιο κάραβο που τους μετέφερε. Αυτοί που επέβαιναν στο καράβι αυτό ήταν 750. Είναι τρομακτικός αριθμός. Θέλανε να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους. Δηλαδή αυτό ήταν το νούμερο ένα που μου ζητούσαν. Και μάλιστα έδωσα το κινητό μου να επικοινωνήσουν με τη σύζυγό του. Πραγματικά ανακομφίστηκε ο άνθρωπος μόλις πήρε τη γυναίκα του το τηλέφωνο. Οι ίδιοι οι διασωθέντες μιλούν για εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά που έμεναν κλειδωμένοι στις καμπίνες του σκάφους. Οι μαρτυρίες τους προκαλούν τεράστιο σοκ. Children in the boat, children, ladies, women, with you, any children? There are many people on board and he doesn't know how many kids are inside. Το υλικό που έχουν καταγράψει τα σκάφη του λιμενικού και τα ελικόπτερα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως και οι συγκλονιστικές φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του κόσμου, έχουν ζητήσει ήδη οι εισαγγελικές αρχές. Να το εκτρέψεις, να το προσεγγίσεις, να του κάνεις κάποια βίαιη παρέμβαση. Φανταστείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αντιδράσουν και να μετακινηθούν προς ένα άλλο σημείο. Θα προκαλούσαμε εμείς το ναυτικό ατύχημα, χωρίς να έχουμε μάλιστα εκείνη τη στιγμή, όπως θα κάναμε και την άλλη έτερη κίνηση, τη δυνατότητα να σώσουμε εν τέλει 104 συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιοποιώντας στοιχεία, το λιμενικό έχει ήδη θέσει υποκράτηση 6 άτομα που φαίνεται να αποτελούν μέλη του πληρώματος του δουλεμπορικού. Φέρονται μάλιστα να έχουν χτυπήσει αρκετούς από τους επιβαίνοντες που ζητούσαν το σκάφος να επιστρέψει στη Λιβύη εξαιτίας των άθλιων συνθήκων, ενώ εξετάζεται και η πληροφορία που μεταφέρουν κάποιοι από τους διασωθέντες ότι ήδη αρκετοί μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους από τις κακουχίες όσες μέρες το σαπιοκάραβο έπλεε με ρότα την Ιταλία.